Μα αυτή δεν είναι διαγωνιζόμενη. Είναι πρωταγωνίστρια σε σαπουνόπερα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχε πάει στα μπουζούκια, στο φέρι. Εκεί όμως γνώρισε έναν άνθρωπο, πολλούς γνώρισε, έναν όμως, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής μετά δικός της στο προηγούμενο επεισόδιο, που θα βγαίνανε πρώτη φορά ραντεβού. Απορώ τι άλλο μας περιμένει με την Ντένι Κουβαράκου. Αστάρας για μήλα μου σταράτα, να μου ρίχνεις τέρτιμα στα μάτια. Δεν αντέχω άλλο κι ακούσε να δεις. Είμαι από σπάνιο και εξωτικό καρμάνι. Και να με ψήνεις, να με κες, πια δεν μου φτάνει. Βάρη γλυκό τώρα θα πίνεις στον καφέ σου. Βάλει όλα τα χρώματα πάνω σου όμως. Ή κάνουμε αγάπη μου ή δεν κάνουμε. Ή κάνουμε color blocking ή δεν κάνουμε. Έχεις δίκιο. Τι άλλο έχω κάνει. Τι άλλο έχεις κάνει, Ντένι μου. Έχεις κάνει το μαλλί διαφορετικό, βλέπω, είναι super. Έχεις κάνει και layering, εγώ δεν τρελαδώ. Το είχα υποσχεθεί. Βέβαια, και το έκανα δύσκολο. Το έκανα σήμερα που είχαμε και το color blocking. Δηλαδή είναι 2-1 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, 20 Νοεμβρίου. 20 Νοεμβρίου. 10 η ώρα το πρωί. Με έχουν καλέσει σε μία πρωινή εκπομπή μόδας και έχει θέμα το layering. Σ' αγαπώ. Πρωινή εκπομπή, ποια θα ήθελες να πας, ποια πρωινή εκπομπή θα ήθελες να πας. Κοίτα, με έχουν καλέσει σε όλες, αλλά τους έχω βάλει τώρα στην Σε ανάμενη. Πάγω, καλά κάνεις. Τώρα πρέπει να δούμε και τη στάση που θα κρατήσουν τα κορίτσια. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι όχι τόσο υψηλή βαθμολογία είναι? Δύο επιλογές σου έχω. Ξεκάθαρη ζήλια δεν ή... το έχουν πιάσει, αγάπη μου. Αυτό. Δεν το έχουν πιάσει. Λοιπόν. Δεν μπορεί. Ακόμα δεν μπορεί ο εγκεφαλός να... συλλάβει δεν αυτό μπορεί, που έχει να, Δεν μπορεί. Από Λέων μου. Έχεις βάλει δύο. Γιατί? Θα σας πω αμέσως. Θα ξεκινήσω από πάνω που μου αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι της. Είναι πολύ διαφορετικό από τις άλλες φορές. Είναι έτσι πιο φρέσκο. Κοινωνικό και το πρόσωπο, αλλά το χτένισμα που συνέβη σήμερα είναι τέλειο. Λοιπόν, κατεβαίνοντας βλέπω τους... Μα πέστες ότι δεν συνέβη. Όχι, ήταν επιλογή. Θα πάω σε... Ναι, και θα πάω και σε πρωινή εκπομπή. Ναι, βέβαια. Ωραία. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, βλέπω ότι έχεις κάνει μια πολύ ωραία τετραγωνισμένη φιγούρα που μου αρέσει. Άκου όμως τώρα. Βλέπω μέσα πρώτη, δεύτερη, τρίτη στρώση. Βλέπω τα μαύρα τα κουμπιά απ' έξω. Και βλέπω ότι το πράσινο είναι πιο χοντρό σαν επανοφόρη, ενώ το πορτοκαλί πιο λεπτό. Και με στεναχωρεί αυτό εμένα, να σου πω την αλήθεια. Μη στεναχωριέσαι, γιατί αυτό είναι μάλινο. Καλά, μη φαίνεται. Και το άλλο είναι βαμβακερό. Και τα έβαλα ότι... Εκτός ότι είναι πιο μεγάλο αυτό και ήθελα... Είναι πιο κοντό το ναι, μέσα. Το άλλο είναι πιο... Έχω πιο κάνει μακρύ... και το layering. Έχω κάνει layering. Color blocking. Να προχωρήσω λίγο. Ναι, είναι προχωρημένο. Βλέπω τα μαύρα τα κουμπιά που βγαίνουν και βλέπω τα μικρότερα τα πορτοκαλί. Ποια μαύρα κουμπιά. Απ' έξω και δεν μ' αρέσει. Επίσης, ενώ μου αρέσει μέσα που βλέπω... Παραλογίζεται η επαλαιόν, ναι. Σκαλοπάτι-σκαλοπάτι τα ρούχα, με χαλάει το μανίκι που τα βλέπω σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Δηλαδή... Και το μανίκι. Έκανα και μανίκι layering. Ναι. Αυτό ήταν ο σκοπός. Δηλαδή, παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Δεν ξέρω αν μου αρέσει το λουστρίν. Το ροζ μου αρέσει. Ναι, ξέρεις ή δεν ξέρεις. Δεν έχω καταλάβει. Ορίστε. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Μου λες δεν ξέρεις. Να μου πεις απόψε. Εντάξει, ξέρω όλα τα υπόλοιπα και εδώ διχάζομαι λίγο. Δηλαδή θα ήθελα το παντελόνι λίγο πιο μακρύ να βλέπω πολύ λίγο αυτή τη γόβα. Κοίτα, δώσε μου. Α, λίγο θέλει. Εντάξει, δεν πάει πιο κάτω. Να σου πω, είχα δοκιμάσει και το μεγαλύτερο παντελόνι, αλλά μου ήταν πολύ μεγάλο. Μ' άρεσε που ήταν. Δεν ξέρω αν έχει περιθώριο να το κάνεις λίγο. Να το μακρύνω. Να σου πω εγώ το μεσόωρο λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, ο μέσος όρος σου είναι 2,2. Εντάξει, δεν είμαι ικανοποιημένη. Ούτε εγώ. Πιστεύω ότι έχω κάνει υπέρβαση σε όλα. Για πάμε να δούμε τι θα πούνε και οι κριτές τώρα.